Συγχωρέσουν, να συγχωρέσουν στους μεγάλους αυτού του πλανήτη και να βρουν τον κήπο τους. Έτσι είναι, έτσι είναι. Δευτέρα 28 Φλεβάρι σήμερα, ένας Φλεβάρι που φεύγει δυσίωνα. Ελπίζουμε η άνοιξη που έρχεται να φέρει η ελπίδα μαζί της. Να καλημερίσουμε. Ναι, θέλω να πω μια καλημέρα στους φίλους μας που τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο και αφήνετε την άποψή σας, τα σχόλιά σας, τη γνώμη σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς που παίρνετε έστω για μια καλημέρα για να πείτε ότι αυτός ο πόλεμος είναι άδικος. Να συμπαρασταθείτε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν. Καλημέρα στον κύριο Παράσκο από το Καστελόριζο, στον κύριο Κώστα από την Καρδίτσα, από το Δοξάτο της Δράμας, την Ελένη, ένα χωριό που είχε καεί, είναι μαρτυρικό χωριό το Δοξάτο, από την Κυπαρισία ο Σπύρος, η Ευαγγελία από την Κρήτη, ο Φάνης από τη Δράμα. Καλημέρα σε όλους εσάς που τηλεφωνείτε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σας παίρνουμε τα μηνύματά σας και αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχετε χωριστεί, οι γνώμες μοιράζονται. Μισή μας λέτε ότι δεν θα έπρεπε η Ελλάδα να στείλει και πολεμική βοήθεια, έπρεπε να αρκεστεί στην ανθρωπιστική. Οι άλλοι λέτε ότι καλά έπραξε η Ελλάδα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κερίδη, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, να συζητήσουμε μαζί του. Βλέπουμε και τον Δημήτρη Λιάτσο απευθείας στη Μόσχα να μας πει τα τελευταία νέα. Είμαι. Κύριε Κερίδη, η αλήθεια είναι ότι από χτες έχει δημιουργηθεί ένα θέμα και εμείς λέμε ότι είναι ο καθημερινός εθνικός μας διχασμός. Βρίσκουμε ένα θέμα για να διχαστούμε κάθε πρωί. Αυτό τώρα, η Ελλάδα γιατί έπρεπε να στείλει πολεμικό υλικό? Μπορείτε να μας δώσετε τη δική σας οπτική γωνία? Γιατί η Ελλάδα είναι αλληλέγγυα και δεν μπορεί να αφήσει αναπάντητη αυτή την τρομερή πρόκληση σε βάρος της διεθνούς νομιμότητας και κάθε έννοιας δικαίου την οποία φέρνει η ρωσική εισβολή. Γιατί είχαμε νεκρούς αμάχους από βομβαρδισμούς, παρακαλώ, στην Ευρώπη του 21ου αιώνα και μάλιστα Έλληνες, ελληνικής καταγωγής, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, στην περιοχή της Μαριούπολης, όσο και αν η προπαγάνδα του Κρεμλίνου προσπαθεί να διαστρέψει αυτή την πραγματικότητα και αυτά τα γεγονότα, τα οποία τα ξέρουμε γιατί έχουμε δικούς μας ανθρώπους εκεί που μας δίνουν τις σχετικές πληροφορίες. Και ανθρωπιστική βοήθεια να δίναμε, κύριε Κερίδη, συγγνώμη, και ανθρωπιστική βοήθεια να δίναμε, πάλι την αλληλεγγύη μας θα τη δείχναμε. Ναι, κοιτάξτε, εμείς θέλουμε την γεωστρατηγική χειραφέτηση της Ευρώπης και σε αυτό το πλαίσιο που η Ευρώπη τώρα ενώνεται και κινητοποιείται απέναντι σε αυτή την πρόκληση του Ρώσου Προέδρου, εμείς δεν μπορεί να είμαστε απόντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή πήρε ξεκάθαρη θέση και δυναμική θέση και στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια και στις δηλώσεις που είχαμε, ακριβώς γιατί αυτό που γίνεται εκεί μας αφορά άμεσα. Από εκεί και πέρα προφανώς έχει και μια ταυτοτική διάσταση για μας τους Έλληνες. Τι Ελλάδα θέλουμε, σε τι Ευρώπη τη θέλουμε και πάντοτε θα υπάρχουν και αντίθετες φωνές στη δημοκρατία μας. Όμως, πάντοτε η Ελλάδα ήταν από τη σωστή μεριά της ιστορίας. Στα 200 χρόνια του ελεύθερου βίου της πάντοτε υπηρέτησε τις αρχές της δικαιοσύνης και της ελευθερίας. Πάντοτε και στον Πρώτο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στον Ψυχρό Πόλεμο υπήρχαν μειοψηφίες που θέλανε να την πάνε στη λάθος, αλλά τελικά τα καταφέραμε και έτσι είναι σήμερα και έτσι τίθεται και το δίλημα σήμερα για μας τους Έλληνες. Με απόλυτη ψυχραιμία, με απόλυτη σύνεση, πάντοτε κρατώντας ανοιχτό το διάβλο, διότι εμείς, ξέρετε, είμαστε ένας λαός με ιστορικούς δεσμούς με τους Ρώσους. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δεν διαταράσσονται. Δεν διαταράσσονται οι σχέσεις μας. Και αν λάβουμε υπόψη μας και το μήνυμα που έστειλε χθες η πρεσβεία της Ρωσίας στην Αθήνα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα κακό κλίμα. Χάσμα. Ένα χάσμα. Ξεκινάει ένα χάσμα, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή να είμαστε ρεαλιστές. Υπάρχει ρήξη, όχι διαταραχή, ρήξη των σχέσεων Ευρώπης με Ρωσία. Η Ευρώπη δεν είναι μόνο ανήσυχη, δεν είναι μόνο απογοητευμένη, είναι έντρομη. Έντρομη με αυτό που γίνεται σήμερα στην Ουκρανία, που μας αφορά όλους άμεσα. Μιλάμε για ρήξη. Και η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη, πρωτοστατεί στην Ευρώπη και παρά αυτούς τους ιστορικούς δεσμούς που έχουμε, που είναι δεδομένοι με το ρωσικό λαό, είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα το καθεστώς και οι επιλογές του. Έτσι δεν είναι? Από εκεί και πέρα το μήνυμα της ρωσικής πρεσβείας δείχνει την αμετροέπεια του καθεστώτος. Έρχεται όχι μόνο να διαψεύσει την αλήθεια που είναι η βομβαρδισμία μάχων και ο θάνατος 10 Ελλήνων από πυρά Ρώσων,
ορθόδοξες βόμβες εναντίον ορθοδόξων, να το θυμίσουμε αυτό, αλλά δείχνει και, πώς να το πούμε, το θράσος, τη θρασίτητα ενός καθεστώτος που έρχεται στη δημοκρατική Ελλάδα να μιλήσει για σας τους δημοσιογράφους και για μας τους βουλευτές ως παπαγαλάκια. Ναι, ναι, είναι αλήθεια ότι αυτή η ανακοίνωση προκάλεσε πάρα πολύ. Θέλω να βάλετε μια άνω τελεία. Να πάμε στη Μόσχα, να ακούσουμε τον Δημήτρη Λιάτσο, το ρεπορτάζ που έχει, πώς ξημερώνει η σημερινή ημέρα. Γιατί, Δημήτρη, εκτός από όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις, έχουμε και το θέμα των συνομιλιών. Ας ξεκινήσουμε όμως, θέλω να σου πω κάτι που εσύ τα ξέρεις και πολύ καλά. Και πώς να σου πω, τα παρακολουθείς. Μου έκανε εντύπωση σε αυτό το διχασμό που λέγαμε εδώ με τον κόσμο, αν είμαστε άλλοι που είναι υπέρ, άλλοι είναι κατά με της ανθρωπιστικής ή της αμυντικής βοήθειας που στάλθηκε. Εχθές το πολιτικό σκηνικό είδαμε και κάτι άλλο. Είδαμε με αφορμή αυτή την ανακοίνωση, την ανάρτηση στο Facebook της Ρώσικης Πρεσβείας, βουλευτές της αντιπολίτευσης να συμφωνούν με την Ρώσικη Πρεσβεία εναντίον, ας πούμε, της επίσημης γραμμής του Υπουργείου Εξωτερικών, και μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και θέλω να σου πω ότι εδώ το κλίμα έτσι έχει βαρύνει πάρα πολύ. Ναι, καλημέρα από τη Μόσχα. Καλημέρα. Και εγώ θα ευχόμουν από αύριο που θα μπει η Άνοιξη να υπάρχει κάτι καλύτερο. Δεν είμαι εγώ εκείνος ο οποίος θα κρίνω ούτε τη Ρωσική Πρεσβεία ούτε το Υπουργείο Εξωτερικών το δικό μας. Απλώς θα έλεγα ότι καλό θα ήταν στους βομβαρδισμούς αυτό που μας ενδιαφέρει και στο θάνατο των 10 Ελλήνων εθνικής καταγωγής κατοίκων της Ουκρανίας, καλό θα ήταν να βλέπουμε τα πράγματα πριν βγάλουμε απόλυτη δήλωση ότι ήταν ρώσικοι βομβαρδισμοί, διότι το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας όχι μόνο δίνει μία ανακοίνωση, αλλά με στοιχεία που έχει γενικότερα για την περιοχή, που πραγματικά η Μαριούπολη είναι αυτή τη στιγμή μια από τις πιο καυτές περιοχές σε όλο αυτό τον πόλεμο, δίνει εικόνα η οποία κάθε άλλο παρά είναι αυτή την οποία εμείς λέμε στα παράθυρα. Εμείς εννοώ δηλαδή διάφοροι, όπως και ο κύριος Κερίδης τώρα, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι το εξής. Ομόδοξη χώρα η Ρωσία, ομόδοξη χώρα εμείς κτλ. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει με την Ορθοδοξία, που δεν είναι άμεσα του πολέμου τώρα, είναι ένα ζήτημα που χωράει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό που είπε ο κύριος Κερίδης είναι αυτό που λέει το Υπουργείο Εξωτερικών, που λέει η επίσημη κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος. Ότι δηλαδή ρωσικά αεροσκάφη πετάξανε και βομβαρδίσανε αυτές τις πολυκατοικίες που μέναν οι Έλληνες. Δεν λένε κάτι δεν διαφορετικό. Εγώ λέω το εξής. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αποδεδειγμένο. Αντίθετα, η ρωσική πλευρά αποδεικνύει ότι το χτύπημα δεν έγινε από αέρος, έγινε από γης και έγινε από συστήματα Grand, τα οποία διαθέτουν εκεί πέρα. Ωραία. Ξέρεις πολύ καλά λοιπόν ότι σε τέτοιες στιγμές υπάρχει και ο πόλεμος της προπαγάνδας και οι εντυπώσεις. Υπάρχει. Δεν είναι. Υπάρχει. Η μία πλευρά λέει υπάρχει. Το ένα, η άλλη πλευρά λέει το άλλο. Οι Έλληνες της Μαριούπολης όμως. Εγώ βλέπω τους ανταποκριτές μας εκεί κάτω, οι οποίοι κρατάνε μια θέση διφορούμενη, βλέποντας τα πράγματα εκ του σύνεγης, έτσι. Κρατάνε μια θέση ότι οι μεν λένε αυτό, οι άλλοι λένε το άλλο. Πέρα από αυτό, δεν θα μείνουμε σε αυτό το ζήτημα, γιατί δεν είναι και της δικής μας ιδιότητας. Να πω το εξής, ότι από χθες το μεσημέρι που ξεκίνησε μία ελπίδα, αν μπορούσα να το πω έτσι, προς την ειρήνευση, διαβάζω τώρα βήμα προς βήμα το τι έγινε μέχρι σήμερα το πρωί. Η ρωσική αντιπροσωπεία βρέθηκε στα σύνορα, στην πόλη Γκόμελ, αλλά κοντά σε αυτό είναι τα σύνορα Λευκορωσίας-Ουκρανίας, όπου είναι ο ποταμός Πρίπιατ. Εκεί περίμενε μέχρι τις 3 η ώρα, γύρω στις 3.30 ήρθε ένα μήνυμα. Είχαν βάλει ένα deadline εκεί πέρα 3 η ώρα. Ένα μήνυμα από την Ουκρανική πλευρά ότι ερχόμαστε. Πήγε 7 η ώρα το βράδυ, δεν είχε φτάσει ακόμα κανένας. Διαβάζω τώρα την ανακοίνωση του εκπροσώπου της Ουκρανικής Προεδρίας, του κυρίου Νικήφοροφ, ο οποίος λέει: είχαμε ένα πρόβλημα στη μετακίνηση. Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας είχε δώσει όλες τις εγγυήσεις ότι δεν θα συμβεί τίποτα μέχρι να φτάσει η αντιπροσωπεία εκεί. Κάποια στιγμή το βράδυ λένε ότι έφτασε η Ουκρανική αντιπροσωπεία, αλλά επειδή πλέον είχε βραδιάσει, υποθέτουμε ότι σήμερα θα υπάρξει μια εξέλιξη σε αυτό το τομέα. Έχετε ώρα που μπορούν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, υπάρχει ώρα καθορισμένη?
Αυτό με τις ώρες είναι ένα παιχνίδι το οποίο εγώ δεν το έχω καταλάβει. Σήμερα λένε από το πρωί θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Μέχρι αυτή τη στιγμή, αν και βγήκε ο ήλιος εδώ στη Μόσχα και αρχίζει, επειδή είμαστε και μια ώρα μπροστά χρονικά σε σχέση με την Ελλάδα, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει τίποτα. Πριν όμως αυτό το οποίο έγινε όλη τη νύχτα που πέρασε, η Ρωσία ξεκαθάρισε ότι μέχρι να ξεκινήσουν οποιοδήποτε διαπραγματεύσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει τις επιχειρήσεις της σε όλο το μέτωπο και στη Μαριούπολη, δηλαδή, και στο Χάρκοβο και στο Κίεβο. Θα συνεχίσει. Να ρωτήσω τον κύριο Κερίδη, σε περίπτωση που δεν τα βρούνε, ελπίζουμε όλοι να τα βρούνε, σε περίπτωση που δεν τα βρούνε, τι θα ακολουθήσει, κύριε Κερίδη? Γιατί ακούσαμε και τον Πούτιν να λέει ότι εγώ είμαι σε ετοιμότητα, έχω ετοιμάσει και τα πυρηνικά μου. Θέλω καταρχάς να σας πω ότι για την ελληνική κυβέρνηση δεν τίθεται κανένα ζήτημα για τους θανάτους της Μαριούπολης, από πού προέρχονται και ποιος τους προκάλεσε. Έχουμε προξενείο στην Μαριούπολη, έχουμε ελληνική αποστολή στη Μαριούπολη και έχουμε δεκάδες χιλιάδες Έλληνες και διαρκή πληροφόρηση. Από εκεί και πέρα, στην ελεύθερη δημοκρατική Ελλάδα δεν υπάρχουν παπαγαλάκια. Παπαγαλάκια υπάρχουν αλλού και κατεξοχήν στη Μόσχα. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα για αυτά τα fake news τα οποία διαρκώς διακινούνται και για αυτή την αήθη ανακοίνωση εκτός κάθε διπλωματικού πρωτοκόλλου που έκανε η ρωσική πρεσβεία και το ρωσικό καθεστώς εδώ στην Αθήνα. Τώρα, εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Mm-hmm. Δεν είμαι αισιόδοξος από αυτόν τον ελιγμό για διαπραγματεύσεις του καθεστώτος Πούτιν. Διότι όταν ξεκινάει κάτι τέτοιο, ξέρετε, δεν το σταματάει αν δεν το εμφανίσει ως νίκη. Έχουμε ένα πρόβλημα. Θα σας εξηγήσω ποιο είναι το πρόβλημα. Οι περισσότεροι των αναλυτών λέγανε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ρωσική εισβολή για τον απλούστατο λόγο ότι η Ρωσία είχε πάρει αυτά που ήθελε για την Ουκρανία χωρίς να ρίξει μία πιστολιά πριν την εισβολή. Είχε πάρει και τη φιλανδοποίηση της Ουκρανίας και την μη ένταξή της στο ΝΑΤΟ και ευρύτερες εγγυήσεις ασφάλειας στην Ανατολική Ευρώπη με τη διαπραγμάτευση που έκανε με τους Αμερικανούς. Παρόλα αυτά, για λόγους που φεύγουν από την απλή, καθαρή, ξεκάθαρη, έτσι, λογική και έχουν να κάνουν ίσως και με ψυχολογικά τραύματα μιας ηγεσίας που κουβαλάει το τραύμα, το μεγάλο της Σοβιετικής ήττας στον ψυχρό πόλεμο, προχώρησε σε αυτή την ακραία ενέργεια. Την ακραία ενέργεια εισβολής και βομβαρδισμού αμάχων που βλέπουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Περί αυτού πρόκειται. Τώρα, πού θα σταματήσει ο Πούτιν? Χθες κλιμάκωσε. Έβαλε το πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας σε κόκκινο συναγερμό και προκάλεσε νέα κύματα οργής και ανησυχίας στον πολιτισμένο κόσμο. Δυστυχώς εδώ βρισκόμαστε σήμερα, διότι είναι άλλο πράγμα, προσέξτε το αυτό, να έχεις έναν ταραξία επίπεδου Βόρειας Κορέας και άλλο πράγμα, ένα κράτος, μέλος, μόνιμο του Συμβουλίου Ασφαλείας, πυρηνική δύναμη, με τη μεγαλύτερη έκταση στον κόσμο χώρα που είναι η Ρωσία σήμερα, να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, δυναμητίζοντας συνολικά τη διεθνή νομιμότητα. Και εμείς, επειδή εμείς έχουμε απέναντι τον επιτίδιο, έχουμε τον μονίμως προκαλούντα, έχουμε την Τουρκία που πρώτη εισέβαλε σε ευρωπαϊκή χώρα το 1974 στην Κύπρο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε μια αυξημένη ευαισθησία σε αυτά τα ζητήματα. Και όπως εάν γινόταν κάτι εδώ στην περιοχή μας, δεν θα ήμασταν ικανοποιημένοι με ανθρωπιστική απλώς βοήθεια, αλλά αναμένουμε από τους εταίρους μας, ιδίως τους Ευρωπαίους, να στέρξουν σε αλληλεγγύη. Και αυτή είναι η προσπάθεια που θέλουμε σήμερα. Όπως έγινε πέρσι. Θυμόμαστε όλοι τι γινόταν όταν ο Ερντογάν έβγαζε τα πλοία του στο Αιγαίο και πήγαινε έξω από το Καστελόριζο και προκαλούσε. Που ζητούσαμε υπήρξε βοήθεια. Μόνο η Γαλλία. Εμείς θέλουμε δίπλα τώρα στη Γαλλία. Επίσης, κύριε Κερίδη, μια που είμαστε σε αυτό το κλίμα. Συγγνώμη, μια που είμαστε σε αυτό το κλίμα, θέλω να μας εξηγήσετε, εσείς που το ξέρετε, και την στάση του Γερμανού, τη μεταστροφή της Γερμανίας με αυτή την ομιλία που χαρακτηρίστηκε ιστορική του Σόλτς. Κοιτάξτε, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά για αυτά που γίνονται, είναι ατελείωτα τα περιθώρια σχολιασμού. Όχι, αυτό είναι χαρακτηριστικό όμως του Σαββατοκυριακού. Έτσι. Είναι, για παράδειγμα, σημαντικό να θυμόμαστε ότι όλα αυτά ωφελούν την Κίνα.
ότι η Κίνα, για παράδειγμα, τρίβει τα χέρια της. Διότι παίρνει με το μέρος της τη Ρωσία, η οποία πάει κατευθείαν στην αγκαλιά της τώρα, και επειδή σε αυτό το διχασμό Ανατολής-Δύσης που έχουμε, η Κίνα χαίρεται που μεταφέρει την ένταση από τον Ειρηνικό στην Ευρώπη. Τώρα, η ομιλία Σόλτς ήταν ιστορική. Ήταν ιστορική και κλείνει ένα κεφάλαιο μεγάλο της μεταπολεμικής ιστορίας της Γερμανίας, την οδηγεί σε στρατηγική αφύπνιση. Αυτή η απόφαση για 100 δισεκατομμύρια πρόσθετους εξοπλισμούς δείχνει ακριβώς το κόστος των κινήσεων του Πούτιν. Ο Πούτιν είχε έναν ανυπόλοιπτο, κωμικό μέχρι χθες τον ανεβάζαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κωμικό τον κατεβάζανε, πρόεδρο Ζελένσκι τον έχει κάνει εθνικό ήρωα. Είχε μια εφησυχασμένη Γερμανία η οποία σήμερα ξυπνά. Είχε μια Σουηδία, Φιλανδία η οποία σήμερα ζητά να μπει στο ΝΑΤΟ. Είχαμε μια Ευρώπη με τους εσωτερικούς διχασμούς η οποία ενώνεται. Είναι όλα αυτά οι παρενέργειες, για να μην μιλήσω για τις οικονομικές κυρώσεις και όλα τα άλλα. Έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο. Είμαστε ακόμα στην πρώτη σειρά της πρώτης παραγράφου του πρώτου κεφαλαίου της νέας εποχής που έχει ανοίξει μπροστά μας. Ωραία, αυτό που είναι το σημαντικό είναι η γερμανική αφύπνιση να σημειωθεί εντός Ευρώπης, να σημειωθεί στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ενοποίησης, στα πλαίσια μιας ευρωάμυνας και ευρωστρατού και όχι σε εθνικό επίπεδο. Άρα να προχωρήσουμε όλοι μαζί χωρίς να αναβιώνουμε αντανακλαστικά, εθνικιστικά του παρελθόντος που μας έχουν πάρει πολύ πίσω. Οι αντίπαλοι μας θα επιχειρήσουν να μας διχάσουν. Να μας διχάσουν οι εξωευρωπαϊκές δυνάμεις. Στη Μόσχα και αλλού. Και στην Άγκυρα. Θα προσπαθήσουν να φυτέψουν προπαγάνδα και fake news στις δημοκρατίες μας. Να εκμεταλλευθούν το γεγονός ότι εδώ ο καθένας μπορεί να μιλάει και έχει βήμα και υπάρχει η ελευθερία λόγου που δεν υπάρχει στις δικές τους κοινωνίες. Όμως εμείς συνολικά, απέναντι σε αυτόν τον αγώνα που έχουμε πλέον μπροστά μας, αγώνα ασφαλείας, αλλά και αγώνα δικαίου, θα μείνουμε και πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Μάλιστα. Κύριε Κυρίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη, σε λίγο θα τα ξαναπούμε μαζί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε θα πολύ. Τα ξαναπούμε, Δημήτρη Λιάτσο. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε εδώ με τους υπόλοιπους καλεσμένους μας να δούμε και τα άλλα θέματα. Εννέα στους 10 θανάτους από COVID αφορούν συμπολίτες μας άνω των 60 ετών. Το εμβόλιο μειώνει έως 20 φορές τον κίνδυνο διασωλήνωσης και θανάτου. Εμβολιαζόμαστε για μας και για τους συνανθρώπους μας.